Κύριε Καλαμπάκο, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σας. Όλα καλά. Δεν φταίω εγώ, αυτοί που παίζουν στον πάντα. Εντάξει, να μην πάρετε και εσείς ένα credit, δεν γίνεται. Εντάξει. Έτσι πάει. Θα το επιτέχεις, θα κακά περιμένεις. Ναι, σωστά, σωστά. Λοιπόν, εμείς έχουμε μία εικόνα από τον Άρη στο πρώτο παιχνίδι της σεζόν που ήταν με τον ΠΑΟΚ, που η αλήθεια είναι ότι ήταν μάλλον πάνω από αυτά που περίμεναν οι περισσότεροι, η εικόνα του μάλλον καλύτερη. Και ήρθε μια προσγείωση την Κυριακή στην Αμαλιάδα από τη δική σου ομάδα, από τον Κόρυβο, ο οποίος έφτασε δικαιότατα σε αυτό το 71-55, επιτρέψτε μου να πω. Δηλαδή, η διαφορά πραγματικά δείχνει και την εικόνα του αγώνα. Έτσι νομίζω εγώ τουλάχιστον. Σε γενικές γραμμές έτσι ήταν, αλλά μην πυροβολάμε τον Άρη, διότι είδαμε ότι δύο μέρες μετά το σημαντικό αυτό παιχνίδι της Θεσσαλονίκης, γιατί είναι σημαντικό ένα τέτοιο παιχνίδι για τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, και οι δυο ομάδες βρεθήκαν άσχημα. Έτσι είναι. Άρα επειδή είμαστε στην προετοιμασία, επειδή ήταν η πρώτη αγωνιστική, επειδή προετοιμασία αυτές οι ομάδες πρέπει να κάνουν, γιατί όπως είδαμε αυτή την εβδομάδα ξεκινάνε το ταξίδι Ευρώπη, ταξίδι Ελλάδα, παιχνίδι, ταξίδι, παιχνίδι. Αυτό πέφτει λίγο βαρύ στην αρχή. Ναι. Μα την κούραση της προετοιμασίας, η γνωριμία των παιχνών, να πέσουν ταξίδια και παιχνίδια συνεχόμενα, δεν είναι εύκολο. Και οι δύο ομάδες αυτές θα έχουν ένα εξάμεινο θα κάνουν αυτή τη ζωή. Καταλαβαίνετε, αυτό είναι προετοιμασία. Coach, εμείς το μεταφέρουμε στον κόσμο πολλές φορές, αλλά ξέρετε, δεν μας ακούνε και τόσο. Και όταν το λέτε εσείς είναι πολύ σημαντικό. Είναι πραγματικά πολύ περίεργο όλο αυτό το σκηνικό με το ταξίδι, με το παιχνίδι που ουσιαστικά έχεις μια-δυο μέρες για να ξεχάσεις τι έγινε στο προηγούμενο match και να πας στο επόμενο, χρόνο, έτσι. Ούτε να ξεχάσεις δεν έχεις, γιατί φανταστείτε ότι ο Άρης πρέπει να γύρισε την Αμαλιάδα ξημερώματα της Δευτέρας, ναι, να έκανε μία προπόνηση και χθες να έφυγε το... Ναι, ναι. Καταλαβαίνετε, δεν προλαβαίνεις ούτε να στεναχωρηθείς και ούτε να χαρείς όταν κερδίζεις. Πας για το επόμενο. Ναι. Και αυτό θέλει να ισορροπήσεις ο λεύτες, δηλαδή όταν μένεις στην αρχή. Coach, η ζωή του αθλητή δεν είναι εύκολη. Έτσι είναι, έτσι είναι. Η σεζόν πέρσι, coach, στον Κόρυβο τελείωσε λίγο δύσκολα, έτσι, με εκείνο το... Με την παραμονή στην κατηγορία κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Φέτος ξεκίνησε διαφορετικά και με κάποια καινούργια πρόσωπα, αλλά και με κάποιους που έμειναν από πέρσι. Και με εσάς και με κάποιους Έλληνες παίχτες που μείνανε. Τι περιμένετε από αυτή τη χρονιά, πώς τη βλέπετε να εξελίσσεται? Εγώ συνεχίζω να λέω ότι η πρώτη αγωνιστική πάντα είναι περίεργη. Έχει εκπλήξεις, γίνονται πολλά πράγματα. Μπορεί να παρασυρθείς νομίζοντας ότι ομάδες σαν τις δικές μας γίνανε καλή ή πολύ καλή ή καλύτερη από αυτό που είμαστε. Και όπως είπα και στους παίχτες μου, μην ξεχνάτε ότι εκεί κέρδισε η Λευκάδα τον ΠΑΟΚ. Έτσι είναι. Προχθές ήταν Λευκάδα Πάτρα για την Α2 όμως. Έτσι. Ναι. Μεγάλη αλήθεια. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Έχετε δίκιο. Ναι. Οι ομάδες σαν τις δικές μας ήταν πολύ προσεκτικές. Ναι, ευχαριστημένοι. Ναι, κάναμε μια νίκη που δεν την υπολογίζαμε, γιατί πραγματικά δεν την υπολογίζαμε. Ναι, όλα αυτά καλά, αλλά δεν γίναμε και η Μπαρτσελόνα, ναι, ο Κόρυβος είμαστε. Όσο συνειδητοποιείς που είσαι και τι είσαι και πόσο σκληρά δουλεύεις, μπορεί και να τελειώσεις τη χρονιά χαμογελώντας. Ναι, ναι. Δεν είναι. Είναι δύσκολα τα πράγματα, γιατί και εμείς δεν έχουμε έμπειρα παιδιά, είναι 22-23 χρονών όλοι. Καταλαβαίνετε ότι μόλις κερδίσαμε άρχισαν τα πανηγύρια και νομίζαμε ότι κάτι κάναμε. Τώρα πρέπει να ισορροπήσουμε, να το φέρουμε ξανά στα ίσα, γιατί πρέπει να πάμε και να παίξουμε στο Ρέθυμνο. Πέρσι σε μια ανάλογη κατάσταση πήγαμε, είχαν κάνει μια νίκη πολύ καλή στην έδρα μας και πήγαμε στο Ρέθυμνο και φέγαμε 30. Ναι, ναι. Όλα αυτά είναι προς γνώση και συμμόρφωση. Ναι, και επίσης δεν ξεχνάω ότι πέρσι ο Κόρυβος σε κάποια φάση στα μέσα του δεύτερου γύρου είχε ουσιαστικά, ας το πούμε, μείνει στην κατηγορία και έκανε καμιά 7-8 μονοστές για να κερδίσει. Ναι, ναι. Κάναμε 7 ή 4. Ναι. Ψάχναμε να κερδίσουμε εδώ το Κολοσσό, δεν μπορέσαμε. Ψάχναμε να κερδίσουμε το Ρέθυμνο, δεν μπορέσαμε. Και τελικά παίχθηκε η ζαριά όλη την τελευταία αγωνιστική. Ναι, μάλιστα. Την πρώτη αγωνιστική πώς την είδατε? Μου είπατε πριν ότι στην πρώτη αγωνιστική οι εκπλήξεις γίνονται και ομάδες μπορεί να πάρουν κάποιες έτσι νίκες που ίσως να μην είναι μέσα στο πρόγραμμα. Γίνανε δύο. Κέρδισε ο Προμηθέας τον ΠΑΟΚ, κερδίσαμε εμείς τον Άρη. Ναι. Γιατί αυτό αν τους έβρισκε στην πέμπτη έκτη αγωνιστική, μάλλον δύσκολα θα γινότανε. Βέβαια, εγώ έχω μια αίσθηση για τον Προμηθέα, γιατί τον θεωρώ καλή ομάδα και τον θεωρώ ότι θα είναι και σφήνα
μαζί με Κολοσσορέθυμνο σε εκείνη την κατηγορία των ομάδων. Η εικόνα που είχε πάνω στην πρώτη αγωνιστική ήταν πάρα πολύ καλή. Ειδικά για το πρώτο ημίχρονο του αγώνα στο Πάκο Sports Arena ήταν πολύ καλό και πολύ διαβασμένο. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Πάρα πολύ γυμνασμένη, καλού παίκτε, καλού ξένου. Και νομίζω τώρα με το Μιλόσεβιτ θα αλλάξει και επίπεδο. Μιλόσεβιτ και Φαγέ νομίζω ότι είναι. Παιδιά που δεν τα έχουν από το 3 και μετά. Coach, εντάξει, πάντα εμείς όταν μιλάμε, όχι που δεν ασχολούμαστε, μιλάμε για ένα άλλο πρωτάθλημα πλην Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Εγώ βλέπω ότι φέτος οι περισσότερες ομάδες και πιο ενισχυμένες μου φαίνονται και πιο έτοιμες να αντιμετωπίσουν το πιο πάνω επίπεδό τους. Και νομίζω το είδαμε και αυτή την εβδομάδα. Δηλαδή και ο Κόρυβος με τον Άρη και ο Προμηθέας με τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι και στο Κολοσσός Ρέθυμνο ήταν ένα ντέρμπι. Δηλαδή στο πρωτάθλημα των 12, έτσι, αφήνω έξω τους δύο μεγάλους. Εγώ δεν νομίζω ότι, και βάζοντας μέσα και το γεγονός ότι η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης έχουν και τα μεσοβδόματα παιχνίδια και τα ταξίδια και όλα αυτά που λέμε, ότι θα δούμε μέσα στη σεζόν αρκετά ματς όπως αυτά που είδαμε την πρώτη αγωνιστική. Έτσι μου φαίνεται. Ναι, θα δούμε. Ελπίζω να γίνω όπως και πέρσι. Mm-hmm. Αν και πέρσι εμείς πήγαμε να πέσουμε αυτές τις εκπλέξεις. Ναι. Γιατί όλα τα Τρίκαλα κερδίσανε τον ΠΑΟΚ, κερδίσανε τον Άρη. Η Λευκάδα κέρδισε τον ΠΑΟΚ, έχασε με ένα τρίποντο στη λήξη από τον Ολυμπιακό που έρχονταν για αυτός από ταξίδι. Ναι, θα γίνουν, μέσα στη χρονιά θα γίνουν εκπλήξεις. Ναι. Και εγώ πιστεύω ότι θα γίνουν. Ναι. Θα δώσει ενδιαφέρον. Και είναι ωραίο, θα το δει και πολλοί κόσμος, πια πήγε σε κρατικό κανάλι, μπορεί ο καθένας στο σπίτι του να ανοίξει και να το δει, δεν είναι σε συνδρομητικά. Καλό ήταν αυτό που καταφέραν και βάλαν τον μπάσκετ ξανά στα σπίτια όλου του κόσμου. Ναι, όντως. Και ελπίζουμε να δούμε και καλά παιχνίδια που είναι και ενδιαφέρον. Ο Ντεκόζη πώς προέκυψε, coach? Γιατί, να σου πω την αλήθεια, τον είχαμε λίγο στα ραντάρ μας όταν ακούσαμε τον Πύρο Κόρυβος, αλλά η πρώτη του εικόνα μας, ξέρεις, ήταν με λαμπάκια γύρω-γύρω. Σαν να το βλέπεις με λαμπάκια. Εντάξει, τώρα, ας κρατάνε μικρό πάθος. Ναι. Γιατί είπαμε, είναι η πρώτη αγωνιστική, να δούμε τι θα γίνει. Mm-hmm. Εντάξει, η φιλοσοφία του Κόρυβου είναι, από τη μία μεριά είναι φιλοσοφία, την άλλη ανάγκη, έτσι. Έτσι. Σωστά. Τι λεφτά έχουμε να πάρουμε έξι παιδιά και τώρα βγαίναν και έξι αμυντικά ήταν πολύ συγκεκριμένοι. Mm-hmm. Ο Ντεκόζη ήταν ένας τυχεροί που είχε μια τραγική χρονιά στην Ιταλία. Όντως. Για μας. Ναι. Δηλαδή έπαιρνε τα τριπλά λεφτά από αυτά που δίναμε εμείς. Δεν έπαιξε καλά, αισθάνθηκε άσχημα, δεν μπορούσε να υποστηρίξει τα λεφτά που έπαιρνε. Και αναγκαστικά, μάλλον με την καθοδήγηση του μάνατζερ, έφτιαξε μια ομάδα για να ξαναξεκινήσει από την αρχή. Το ξεκίνημά του ήταν. Δεν ήταν καλό στην Ευρώπη. Ναι. Και εκεί μπήκαμε σφήνα. Εμείς που εμείς ψάχνουμε τέτοια παιδιά λίγο ταλαιπωρημένα. Ψυχολογικά, σωματικά. Τους ψάχνουμε κάτι. Ταλακωμένους τους θεείς. Ταλαιπωρήθηκες και εσύ πέρσι όμως, κότσα, από τέτοιους. Έρχονταν, φεύγανε, ξαναέρχονταν άλλοι, ξαναφεύγανε. Είναι λίγο ρίσκο, έτσι. Το καλό με τους περσινούς, το καλό, ήταν ότι παίρναμε παιδιά των 2000. Όταν παίζεις για 7, μετά από 4 μήνες, 5 θα σου πάρουνε. Ναι. Στο τέλος παίρναμε το 2000 και παίζαν για 2. Αυτό ήταν άβολο. Μάλιστα. Ωραία. Coach, και πρωτού κλείσουμε, γιατί θα ξεκινήσει λίγο και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Πόσους βλέπεις τους τρεις στην πρεμιέρα του Champions League? Εντάξει, έχει ξεκινήσει το παιχνίδι, είναι δηλαδή η τρίτη περίοδος, αλλά πώς βλέπεις αυτή τη διοργάνωση, έτσι, που έχει και τις δύο ομάδες Θεσσαλονίκης μέσα? Εντάξει, εγώ νομίζω ότι ακόμα και αυτές οι πρώτες αγωνιστικές θα είναι αναγνωριστικές. Mm-hmm. Και νομίζω ότι όλες οι ομάδες ήταν έτσι. Δηλαδή θα περιμένουμε 2-3 αγωνιστικές και μετά θα μπούμε σε ρότα. Μάλιστα. Να καταλάβουμε πώς και πού μπορεί να λειτουργήσει κάθε ελληνική ομάδα για να φτάσει. Ωραία. Άρα αυτό που ζητάτε εσείς οι προπονητές, ειδικά στην αρχή, την υπομονή για να δούμε πράγματα, δεν το λέτε απλά για να το πείτε, είναι γιατί πραγματικά είναι κάτι που χρειάζεται. Φανταστείτε ότι εγώ είμαι ανήσυχος. Εντάξει, γιατί όλες οι ομάδες είναι περίπου σαν και εμάς, αλλάζουμε 10 παίκτες το χρόνο. Mm-hmm. Όλες οι ομάδες. Εγώ είμαι ανήσυχος που τους έχω κάθε μέρα. Ναι. Όχι τώρα ο Άρης ο Πάχος με πέφτει ταξίδι, ουσιαστικά κάνουμε τις μισές προπονήσεις. Είναι πότε θα τους προπονήσεις να γνωρίσουμε, γιατί έχουμε σαν πέφτει. Ναι. Κόουτς, λίγο, αν μπορείς μετακινήσω εκεί που σου πριν, γιατί λίγο το σήμα χάνεται. Την ομάδα ξέρει μάλλον στα χέρια μας, κάνουμε προπονήσεις για να παίξουμε ένα παιχνίδι την ομάδα. Mm-hmm. Οι ομάδες που παίζουν Ευρώπη. Καταλαβαίνετε τη δυσκολία που έχουν ταξίδια μετακινήσεις και πολύ λιγότερες προπονήσεις. Ναι, βέβαια. Θα μπουν όλες στην ίδια σελίδα. Ναι.
σε περίοδο προετοιμασίας. Και σε 40 μέρες, 45 δεν γίνονται οι δουλειές εύκολα. Με 10-12 καινούργια άτομα. Και με αλλαγές προπονητών και με αλλαγές φιλοσοφίας. Δεν γίνονται εύκολα. Ναι, ναι. Άρα οι ομάδες στην Ευρώπη έχουν μεγαλύτερη δυσκολία να γίνουν ομάδες, ας πούμε. Να ενταχθούν στον πλάνο που θέλει ο καθένας. Ωραία. Έγινε, coach. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στη σεζόν. Σε ευχαριστώ πολύ και θα τα πούμε στο τέλος χαρούμενοι. Να σε καλά, να σε καλά. Να σε καλά.